Στο πέρα, γράφεις και εικόνα. Καλά και να μην ήσουν, θα τις έδειχνεις. Πάμε. Νέα σεζόν, GOAT! Γεια σα, Εντούκια! Καλώ ήρθατε! Τι ωραία! Είστε ψόφιοι, ρε μαλάκι. Λοιπόν, σεζόν 2 ρε μαλάκι. Και γυρνάει κουτάρα δυνατή σεζόν. Αυτή τη στιγμή προσωπικά αισθάνομαι ότι έχω πάρει έκσταση. Έχει πάρει έκσταση. Παιδιά, πείτε όχι στα ναρκωτικά. Δεν σπαλιώ. Είναι σχολεία. Να πούμε ότι βλέπετε ένα διαφορετικό έτσι από πίσω σκηνικό. Δεν είμαστε... τα λεφτά που μας δώσατε τα donate, αλλάξαμε όλο το στούντιο και πλέον είμαστε στο στούντιο 2. Εδώ είναι το στούντιο 2. Και θα πούμε εδώ πέρα σε αυτό το σημείο ότι είναι το ίσως το πιο σημαντικό GOAT. Α, νόμιζα πως είναι το στούντιο. Σε κάθε. Το πιο σημαντικό GOAT, γιατί είμαστε όλοι εδώ πέρα. Πλέον είναι όλοι ομάδα και οι τέσσερις βασικοί παίκτες. Full force και οι τέσσερις βασικές. Δεν αντέβαιξε πάνω, εντάξει. Όχι, απλά πνιάζει το κάδρο και είναι σπάσει. Πάλι καλά. Τι λένε τώρα αυτοί πάλι. Όχι, απλώς επέλεξα να το συμμετέρα. Μπράβο, Ασπασία! Μπράβο, Ασπασία! Και εγώ. Επίπεδο. Παναγιώτη μου, πώς νιώθεις που θα είσαι σε αυτό το GOAT? Παναγιώτη μου, θέλω να είσαι ήρεμος. Θέλω να είσαι ψύχρεμος. Θέλω η δικαστική σου αρετή να δράσει όπως δρά υπό άλλες συνθήκες. Χωρίς τραυματισμό. Εντάξει, επειδή είναι πρώτο επεισόδιο, θα είμαι επικής και. Είμαι εγώ δίπλα σου. Ό,τι χρειάζεσαι, είμαι εγώ εδώ. Είναι και... θα είμαι επικής έτσι να μην. Είναι το κατάλληλο, η κατάλληλη κατηγορία. Μπράβο. Και νομίζω θα τη χρειαστούμε. Και για να αρχίσει σεζόν και για να είναι ο Παναγιώτης. Ναι, Νίκο, για πες, ποια είναι η σημερινή κατηγορία? Οσκαρικές ταινίες. Disclaimer. Όλα τα ζευγάρια βγαίνουν τυχαία. Είναι τυχαία η κλήρωση. Έχουν φύγει πολλά καντήλια backstage με το αποτέλεσμα των ζευγαριών που δεν το περιμέναμε. Δεν έχει αποφασιστεί τίποτα, τώρα βγαίνουν όλα. Πήγαμε από ένα μεγάλο ευρώ ταινιών, δεν πήραμε ούτε τις αγαπημένες μας, ούτε ούτε από ήδη. Απλά θεωρητικά είναι από το 90 και μετά, με εξαίρεση μία ή δύο. Ναι, technically είναι πιο modern. Ναι, technically είναι πιο modern. Σπασιά! Καριέρα, είναι εδώ, είναι εδώ. East, West ή Εναλλάξ? Για να μην. Ναι! Θα το έκανα καλύτερα, αλλά θα το έκανα. Κατάλαβα το τελευταίο κομμάτι τη πρόταση που είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι αυτές τις ταινίες πρέπει να έχουν κάνει 2 χρόνια διαφορά. Parasite με Rocky 1. Είναι μέσα στον ίδιο αιώνα. Δεν είναι καν. Δεν είναι καν. Δεν είναι καν. Πέρα, μπλάκα, το ένα είναι 1976 και το άλλο είναι 2017. Το 19 δεν είναι το Parasite. Μα είναι το Parasite. Είχε game changer, ρε μαλάκα. Είχε game changer. Από τώρα είχε, ρε μαλάκα. Είχε game changer. Από μένα είναι Rocky 1. Για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή η ταινία ξεκίνησε μια ολόκληρη σειρά ταινιών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έδωσε στην pop κουλτούρα έναν πολύ σημαντικό χαρακτήρα. Θα συμφωνήσω σε σένα ότι το Rocky 1 όντως ξεκίνησε μια σειρά, ωραία, ναι, η οποία ουσιαστικά πλέον συνεχίζεται και με πιο φρέσκο τέτοιο, με το Creed. Απέκτησε το δικό του κοινό, δηλαδή σε όλο αυτό το διάστημα, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 37, ο Ιταλός, ναι, επιβίτορας. Κοντεύει. Ναι. Απ' την άλλη τώρα, το Parasite, τι γίνεται. Ήταν κάτι διαφορετικό, ήταν κάτι γιόλο που δεν το περίμεναν πολύ. Κανείς δεν το περίμενε. Το κράζανε κιόλας που βγήκε. Και ήταν και, είναι και κορεάτικη παραγωγή. Που δεν έχει ξαναγίνει στα Όσκαρ. Που δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, αν είναι κάτι το οποίο με κερδίζει στο να πω το Parasite, το οποίο εντάξει είναι συμπαθητική ταινία, όσοι δεν το έχετε δει. Είναι πολύ βαρύ. Okay. Σαν... ναι, είναι βαρύ. Και έχει πολύ. Είχε δυνατές σκηνές σε κάποια. Σαν το ματσολίδι του Απόλλο. Ναι. Αλλά ίσως επειδή είμαι παλιός ρομαντικός, θα κλείσω και εγώ στο Ρόκι. Έχουμε ήδη δύο στα δύο. Παναγιώτη, γιατί θέλω να κλείσω ο Νίκος, εννοείται. Εντάξει. Λοιπόν, τελείως διαφορετικές ταινίες, τελείως διαφορετικά είδη ταινιών. Το Rocky είναι από τις αγαπημένες μου σειρές γενικότερα σε ταινίες. Το Parasite δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη, αλήθεια είναι, γιατί δεν το έχω δει. Γενικά δεν μου αρέσουν αυτού του είδους ταινίες. Πήγαινα κι εγώ με το Rocky και δίνω και συγχαρητήρια στο Parasite για το Oscar που πήρε.
Βλέπω θα βγαίνει το Ρόκι, αλλά θέλω την δική σου τη γνώμη, τη χάρη βαρύτητα. Αλλά θέλω να πει, αφαιρέτεια δηλαδή, πώ βλέπει. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω πατήσει F και έχω βάλει το τελευταίο λουλουδάκι πάνω στο στάψιμο. Ναι. Αλλά ξέρω είναι. Ανέκαθεν υπάρχουν αυτά. Εξάλλου συγγνώμη, ο Σταλόνε είναι ένα από του βασιλιάδε του Γκολτ. Έτσι είναι ο πρώτο. Είναι ο πρώτο μυαλό. Τελειώστε το disclaimer, αν ακούστηκε. Οι ταινίε οι οσκαρικέ οι οποίε κάνουμε σήμερα είναι καθαρά με την κατηγορία καλύτερη ταινία. Δεν είναι ούτε εφέ, ούτε κοστούμια, ούτε υπό, ούτε μοντάζ, ούτε τίποτα. Είναι καλύτερη ταινία. Άρα για να μην πλατιάσουμε, εφόσον είναι ομόφωνη εδώ πέρα η απόφαση, εσύ δεν θα μοιάζει τι ξέρουμε τι θα πει. Κρίμα πλέον είμαστε τέσσερι, μπορούν να βγουν αποτελέσματα στο 2. Πάντω, αν ενδιαφέρεστε, η γνώμη μου είναι Parasite. Για του viewers λέω και για εσά, γιατί ξέρω ότι δεν σα ενδιαφέρει. Είπε κανεί ότι είναι κακό το Parasite. Απλά συγκριτικά. Ναι, όχι, δεν λέω. Απλώ λέω ότι. Όχι, δεν λέω. Πήγα να το τραπέζι. Συμφωνώ σε όσα έχει πει μέχρι στιγμή. Νικητή είναι το ρόλο και επαυξάνω. Και δεν θα σε πω απολύτιστη που δεν έχεις δει τις all time classic ταινίες. Έχεις δει κάποιες μόνο όσες είναι. Και εδώ να κάνουμε ατμόσφαιρα. Να πάμε, να πιούμε μετά. Κάντε και κανένα μίσο. Στον νικητή θα έρθει ο παλό. Πάρα τα μπουρδέλα. Θα πετάξω για μένα. Στο Χριστουγεννιάτικο επεισόδιο θα βάλουμε τα λαμπάκια. Πάμε, σα παρακαλώ. Δεύτερο ζευγάρι, πάμε. Πιο βατό ζευγάρι. Ναι, πιο συγκρίσιμο. Okay, πάμε. Δεν έχω. Μαλά και σε ένα φτιάρι πρέπει να πάρουμε από πίσω μας. Κάτσε. Revenant με Braveheart. Mel Gibson. Mel Gibson. Mel Gibson και να πούμε. Έλα σε παρακαλώ. Mel Gibson. Πάμε. Αυτό το ζευγάρι έχει ξεκάθαρο νικητή αφενός, αφετέρου. Κάτσε ρε. Κάτσε το βγάλε. Το βγάλε. Θα μας πούνε biased. Θα μας πούνε biased. Κάτσε λίγο. Αφετέρου, αυτό το ζευγάρι είναι για όλους και όλες εκείνους και εκείνες αντίστοιχα που βλέπουν φανατικά το Outlander. Γιατί εάν κάποιες έχουν αρχίσει να λένε για το Sam Heughan, να πούμε ότι ο μπαμπάς του Sam Heughan είναι ο Mel Gibson, έτσι. Σου σφίγγω το χέρι! Ευχαριστώ. Σου σφίγγω το χέρι, διότι αυτή τη στιγμή είμαι πιο μαζί σου, δεν γίνεται. Ευχαριστώ. Είμαι στο κάδρο, δεν πήρα και να μην. Είμαι πιο μαζί σου, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Είσαι και λοιπόν, game changer. Έχω μπαμπάς εδώ λοιπόν, πέρα. Και τώρα σου δίνω ξανά το χέρι για το game changer. Είσαι game changer. Έπρεπε το λοιπόν, game changer κάποια στιγμή. Λοιπόν, ήταν το σωστό. Μετά το game changer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το έβδομο κόμπ και μία σεζόν, μία ολόκληρη σεζόν. Ένα game changer του Δημήτρη έπιασε τόπο. Game changer για τη σωστή. Για το σωστό ζευγάρι. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, είναι ότι πέτυχε το ζευγάρι. Τι άρεσε, άργησε λίγο το καρβονιάρι. Αν δεν καταλαβαίνετε το joke που κάνουμε, πηγαίνετε εδώ πέρα. Έχει μια καρτέλα. Ναι. Τα βάλεις. Τα βάλω. Θα περάσω το λόγο του μόνο. Έχεις στο μυαλό σου. Σου λέει όλος. Revenant Braveheart. Τι να πω. Διπλό. Ο καλύτερος. Διπλό. Εντάξει, ξέρετε τι θα πω. Όχι, θέλω να μου πεις. Το Revenant. Κοίτα, έλεγε. Και εγώ αυτό θα πω. Θέλει Braveheart, εσύ το βλέπω. Θέλει Braveheart, θέλει Mel Gibson. Ωραίο, αντρίκιο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο με το Revenant. Μπαμπαμ. Είναι η ταινία η οποία έδωσε επιτέλους το πολυπόθη Όσκαρ στον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Α, μπράβο! Γενικά έχει πάει πάρα πολλές φορές. Είναι γενικά loser. Είναι λοιπόν η ταινία η οποία του δίνει το Όσκαρ. Είναι μια ταινία η οποία παίρνει Όσκαρ γενικά. Οκ, έχει. Έχει μια σκηνή που παλεύει με αρκούδα. Οκ, ναι, δηλαδή είναι ουσιαστικά εκείνη η σκηνή. Που ναι. Κάνει το ΠΑΜ. Που γιατί αυτοί έχουν σπαμάρει. Και, ναι, προφανώς, γιατί εκεί πέρα έπεσε πάρα πολύ δουλειά γενικά στο behind the scenes και τα σχετικά. Ωραία. Και όλο δεν αυτό... πούλησε όλο αυτό. Okay. Απ' την άλλη, λοιπόν, έχει τον Braveheart που είναι ένας Mel Gibson. Στο πόγιο. Έχει να κάνει ουσιαστικά τον Braveheart με αληθινά γεγονότα. Ναι. Δηλαδή, έχει είναι βασισμένο. Σε ιστορικά αληθινά γεγονότα. Θα πάω με τον Braveheart. Θα πάω με τον Braveheart, θα σου πω γιατί. γιατί με λάτρεις. Με επιχειρήματα και όχι με. Γιατί με λάτρεις και των ιστορικών θεωρητικά ταινιών. Οπότε επειδή είναι βασισμένη σε γεγονότα και έχει παρουσιάσει τέλος πάντων όπως το έχουν παρουσιάσει, θα κλείσω με τον Braveheart. Σέβομαι το Revenant, σέβομαι τη δουλειά που έγινε, σέβομαι τον DiCaprio που επιτέλους το πήρε. Αλλά θα πάμε τον Braveheart. Αλλά δεν λέμε για τον DiCaprio. Ναι, μιλάμε για την ταινία. Οκ, πολύ ωραία ταινία, έχει τη δράση της, έχει τα. Το όλο αυτό που πρέπει να μεταδώσει, αλλά πάνω στον Braveheart. Οκ. Έχει Παναγιώτη, έχεις να προσθέσεις κάτι. Εγώ είπα Revenant, γιατί το έχω και πιο φρέσκο.
Και γενικά σε αυτό που είπε ότι είναι η ταινία που έδωσε το πολυπόθητο Όσκαρ στο Ντικάπριο. Άρα ένα. Είμαστε δύο-δύο. Όχι, περίμενε. Ένα-δύο. Εσύ έχει κλείσει, έχει άποψη. Εσύ. Έχω άποψη. Έχει άποψη. Εσύ τι είπε. Δεν ξέρω, με έπιασε πολύ αυτό που είπε όμω. Για τον Μπρέιφ. Βέβαια, συγγνώμη παιδιά, τώρα έχουμε πλατέσει, έχουμε πει κάτι. Αλλά συγγνώμη, είναι ένα ζευγάρι. Είμαι απόλυτα μαζί σου, έχω ταυτιστεί μαζί σου σε αυτό που είπα για αυτό που είπε στην αρχή. Αλλά. Σμουτζό στο σύμπαν. Αλλά. Λοιπόν, μόνο γι' αυτό κάνω μια μικρή τέτοια. Το άλλο να ναι, ναι. Τροαδόρι, τροαδόρι, Δημήτρη μου. Άρα, μεγάλο νικητή στον Μπρέιφ. Ναι. Άρα Μπρέφαρτ. Μπρέφαρτ. Όλα καλά, παιδιά. Τώρα απλά έχουμε ένα θεματάκι με τη ζέστη και την υγρασία. Τι το ζευγάρι, από τα ανατολικά. Αυτός που σε βάφτισε... Ο Νονός. Με τη σιωπή των αμνών. Μεγάλες ταινίες, τρομερές ερμηνείες και στις δύο ταινίες. Και στις δύο ταινίες. Και για ταινίες ουσιαστικά σημάδεψαν ηθοποιούς. Σημάδεψαν παιδάκια, κάποιες ταινίες. Γενναίες. Τώρα τι να πρωτοπούμε. Αλ Πατσίνο. Πες για την άλλη. Για να έχουμε. Αντώνι Χόπκινς. Ο οποίος τρομερή ερμηνεία. Λαμβάνεις όλη αυτή την τρέλα του Psycho Killer. Και σκεσέ. Εγώ σε αυτό το ζευγάρι θα πω από τώρα γνώμη. Θα πάμε με τη σιωπή των αμνών. Θα πάμε με τη σιωπή των αμνών. Θα πάμε με Anthony Hopkins. Έτσι πήγαινε όταν το βλέπω. Με Anthony Hopkins, με τρέλα, με διαστραμμένη τρέλα. Αυτό, σιωπή των αμνών. Σιωπή των αμνών, άκουσα και όλα τι λέει εκεί. Στα ντουζένια του Μάρλο Μπράντο, γιατί μεγαλύτερο ρόλο έχει ο Αλ Πατσίνο στο 2 και στο 3. Ναι. Στο 2 και στο 3. Εντάξει, παιδί, δεν ξέρω να μετράω. Πρέπει να το χτυπήσει εκεί στο πέρα. Στο 3, μέχρι εκεί ξέρω να μετράω. Δεν υπάρχουν περιθώρια να ξαναγυρίσει το δημοτικό. Τώρα πάμε παρακάτω. Ό,τι έμαθε, έμαθε. Νυχτερινό δημοτικό θα κάνω. Α, μπράβο. Έχει τις πιο κλασικές ατάκες. Τώρα, άμα πει ατάκα από τη σιωπή των αμνών, να πω και πιο άσχετο τέτοιο. Θέλω την άσχετη πληροφορία. Θυμάστε τον αρχηγό της αστυνομίας στο Μονκ. Με το μουστάκι. Ναι. Ήταν ο γκέι που φορούσε τις μπέρτες από τα δέρματα των άλλων. Αν τη μούρθε, εκεί ήθελα να το πω. Ποιο είναι το φάκ. Όχι, είναι πολύ ωραίο τύπο. Γιατί μπορεί να μην το τέτοιο. Άρα και εσύ είναι τεκδίδι του μόνο. Όχι. 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 Κολοτούμπας. Επειδή εγώ το είδα όταν βγήκε στους κινηματογράφους σου, είπε τον Αμνό. Το Godfather το είδα πιο μετά. Είμαι σίγουρο. Ναι, άμα το βλέπω τον Godfather στους κινηματογράφους θα υπήρχε πρόβλημα. και το έχω δει ούκο λίγες φορές, σου είπε τον Αμνόν, δεν με συμφέρει να το δω πάρα πολλές φορές. Γιατί μετά θα ξύπνεις να ύπνω και θα σου ναι, με την προϋπόθεση ότι θα κοιμηθείς. Αλλά ηθοποιάρες παντού, καλά, εντάξει. Άμα αρχίσει τα credits του Godfather θα τελειώσουμε μεθαύριο. Και εσείς δύο ταινίες παίζουν τρομερός. Έχουν μεγάλο cast και είναι βαρβά τα ονόματα, δεν είναι δηλαδή ότι πήραμε ένα πρωταγωνιστή και ένα φινάλι ξέρω και βάλαμε το όνομα. Είναι όλο το cast. Είναι όλο το ειδικά στο Godfather. Είναι πολύ που πήγε. Όταν είδα πολύ πιο μετά τον Godfather, εφόσον είχα δει το σύμπαν, σειρές, ταινίες και τέτοια, και μετά αναγνώριζα, όταν το ξαναείδα κάποιες φορές. Πες και αυτός, πες και αυτός, πες και αυτός, πες και αυτός, what the fuck, όταν το πόνο το εργαλείο δεν ήξερα τίποτα. Μην μπορούμε ότι και το Godfather μπορεί και να έφτιαξε καριέρες κάποιον. Ναι, εννοείται, γιατί όλοι ήταν οι τσέκια. Να το πούμε, να μην το τέτοιο. Με το που είπα τα δύο ονόματα, ποιος είναι κατευθείαν στο μυαλό. Το Godfather. 3-1. Γιατί στα δικά μου μυαλό και στο δικό μου μυαλό και οι δύο ταινίες είναι στο ίδιο επίπεδο. Όχι από είδος ταινίας. Γενικά, σαν πώς τις βλέπω εγώ, είναι στο ίδιο επίπεδο. Στην κλίμακα το κατά πόσο μου αρέσουν, δηλαδή εκεί. Ναι, γιατί τώρα να συγκρίνεις το είδος ταινίας δεν είναι. Δεν έχει καμία σχέση. Αλλά το δίνω, όχι, θα το δώσω στον Godfather και τον Al Pacino και λόγω Scarface και γενικότερα. Πάντα. Τελευταίο ζευγάρι τη σειρά του Μιλγουόκι. Ανατολή, ναι. Ευχαριστώ που με πρόλαβε. Πολύ πιθανό να το φέρει ο Δημήτρη το φτιάρι. Moonlight με Slumdog Millionaire. Slumdog Millionaire. Ερε φίλε τώρα. Εντάξει. Slumdog Millionaire. Ήταν καταδικασμένο. Τέλεια.
Ταινιάρα. Αυτό πρέπει να έχουμε. Ταινιάρα είναι. Δεν δέχομαι καμία άλλη απόφαση. Η ψήφο μου θα μετρήσει για 5. Νομίζω. Όταν κάναμε την κλήρωση και βγήκε αυτό το ζευγάρι, ήταν ίσως από τα πρώτα που θα έπεφτε το θέατρο. Λοιπόν, θα πει στο Slumdog Millionaire, βάλε τέλος. Και ό,τι επιχειρήματα χρειαζόμαστε θα τα κρατήσουμε για μετά, εντάξει, Νίκο. Γιατί βλέπω ότι το έχει έτσι με αυτό. Δεν χρειάζεται και πολλά. Θέλει κάτι άλλο. Θέλει κάτι άλλο. Όχι, τι να πω. Εσύ θα πει κάτι άλλο. Εσύ που παθλέψει, θα πει κάτι άλλο. Κάνε πώ για να στο σχολείο. Περιμένω. Αφού πρώτα κάνει like το βίντεο. Τελειώσαμε με το East. Ναι. Πάει το East. Πάει. Ωραία. Πάμε στα δυτικά προάστια τώρα. Από πάνω. Δεύτερο φτιάχνει τη σειρά. Ετοίμασε. Ασπασία στο editing, όχι σένα. Την ασπασία του editing. Μιλάω στο μέλλον. Μιλάω στο μέλλον. Τιτανικός. Αλλά θέλω το πάρω στο πλάκο. Δεν χρειάζεται να το πει στην άλλη ταινία, ξέρουμε ποτέ το πιο. Και βγαίνει το άλλο. Ευχαριστούμε. Τι! Άντε, βλάκα, μα έκανε. Γλαντιέιτερ. Το είπαμε. Τι γλαντιέιτερ. Παιδιά μου, συγγνώμη. Τι! Δεν αφήνω εγώ αληθινά γεγονότα. Ναι, ναι. Δεν αφήνω εγώ αληθινά γεγονότα. Πήγε να κάνει μια επέμβαση στο κουμπί. Εμεί θέλουμε που ξέρουμε. Συγγνώμη. Πήγε να πει προφανώ ότι εσύ πάνε τα αληθινά γεγονότα. Ναι. Να σου θυμίσω ότι στην αρχή αρώμη όντως γινόντουσαν αυτά που γίνονται στο μονομάχο. Δηλαδή, όπως τους τρώγαν τα λιοντάρια για κανονικά τώρα αυτό το πώς τους πετιόκοψες έτσι, Δημήτρη μου! Αυτό το ζευγάρι κανονικά τώρα, σύμφωνα με αυτά που έχω πει πριν, τα παιδιά πρέπει να μου δώσουν το λόγο και πρέπει να μιλήσω μόνος μου. The stage is yours, αλλά θα δει ότι ήταν 20. Ναι, θα χάρηκα. Είναι από το πρωί. Είναι δημοκρατικό, σου δίνει το λόγο, αλλά θα βγει όταν. Εγώ ξέρω ότι είχαμε. Δεν έφερα αντίρρηση για το ποια ταινία θα βγει. Όπως και στο προηγούμενο. Έτσι. Εγώ ξέρω ότι θα με βγάλει. Δηλαδή, άμα λείπει κάτι, να το συμπληρώσω εγώ. Άμα με έχει συμπληρώσει ο Δημήτρης ή ο Παναγιώτης ή όλος ο Δημήτρης. Λοιπόν, δώστε μου 2 λεπτά. Δώσε μου ρολόι 2 λεπτών. Θα προσπαθήσω να κάνω σαν τους πολιτικούς με τα debate. Κύριε Μαρτώνη, μας παρακαλώ. Έχει την πρέπει τώρα, σας παρακαλώ. Ένα λεπτά για ακόμα. 30 δευτερόλεπτα δώστε. Ναι, αλλά δεν πήγα πίσω σαν πολέμον. Ναι, αλλά μου τρώει το χρόνο τώρα. Μου τρώει το χρόνο. Τι έχει να μας πεις, παρακαλώ. Μου τρώει το χρόνο. Είναι δύο ταινιάρες. Είναι δύο πολύ ωραίες ταινίες. Η μία βέβαια έχει γίνει τσίχλα. Ο Τιτανικός, θα το παραδεχτούμε, πρέπει να το παραδεχτούμε ότι γίνει τσίχλα. Με το τόσες φορές που έχει παίξει, τόσες φορές που παίζει να την έχουμε δει, δηλαδή σε λίγο θα ξέρουμε τι γίνεται χωρίς να... Στο 3.25 τι γίνεται, α ναι, λοιπόν, πάει αυτός εκεί. Λοιπόν, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά είναι τρομερές ταινίες και οι δύο. Υπήρξε, ρε παιδί μου, το ναυάγιο του Τιτανικού, όλο το όλο story τέλος πάντων, και ουσιαστικά νομίζω η ταινία είναι και σε πραγματική διήγηση μιας... Της Rose. Μπράβο αυτήν, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Υποτίθεται ότι είναι. Τζιζίσασα. Εντάξει, παίζει ο Ντικάπριο. Στα νιάτα του, στα γενοφάσια του. Τσουτσέκι ήταν αυτό. Πολύ ωραία ερμηνεία κάνει γενικά. Έχει 2-3. Δηλαδή, γενικά, αν πάτε να δείτε τα behind the scenes πώς γυρίστηκε για το τότε. Για την εποχή τότε. Με τον Κάμερον. Ο άνθρωπο. Τι έκανε για να γίνει αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Μην τα πει όλα, θα πούμε μετά. Ναι, για να γίνει το τελικό αυτό αποτέλεσμα, πραγματικά θα δείτε ότι αξίζει πολύ περισσότερα γενικά. Και πάω τώρα λίγο αμέσως στο Gladiator για να πω ότι βασίζεται. Όχι σε αληθινή ιστορία, αλλά σε γεγονότα τα οποία ναι. Όντως γινόντουσαν στην αρχαία Ρώμη. Είναι αυτό που είπε πριν ο Δημήτρης, ότι ναι, πετάγανε τους χριστιανούς και τους τρώγανε τα λιοντάρια και τους σταυρώνανε εκεί στην αρένα. Τι τους κάνανε στους δρόμους, νομίζω, για το Κολοσσέο, τι τους κάνανε. Και μονομάχοι υπήρχαν. Και τα πάντα, βέβαια, όλα αυτά. Ράσελ Κρόου, τρομερή ερμηνεία. Εκεί κι αν είναι στο απόγειο του. Εκεί πραγματικά όντως είναι στο απόγειό του. Παρουσιάζει πολύ ωραία το όλο αυτό κόνσεπτ. Το ότι το πιάνουν εχμάλω, το ότι το κάνουν μονομάχο, αυτό καταφέρνει και κερδίζει την ευγνωμοσύνη και τέλος πάντων όλο αυτό. Spoiler, ναι. Spoiler. Χάνει την οικογένειά του, χάνει το παιδί του, χάνει τη γυναίκα του. Σκληρές βασικά, σκληρές, ναι. Αλλά αληθινές εικόνες. Και έχεις και το δράμα και τη δράση και την ίντριγκα μέσα. Θα μείνω κι εγώ στον Τιτανικό. Μπορεί ρε παιδί μου αυτό, ρε παιδί μου, ότι να είναι και τα δύο. Ταινιάζει και στο ένα κιόλας να είμαι και πιο φαν. Αλλά ο Τιτανικός για μένα, λόγω του ότι έχω δει το πώς έχει γίνει, κερδίζει για εμένα πολλά σκαλάκια. Κι ας βάζανε όπισθεν, Δημήτρη μου, να μην πεθαίνανε. Ναι, δεν έχει όπισθεν στο πλοίο. Δεν γίνεται να την προπέλα. Συγγνώμη λίγο, η πόρτα ήταν τόση.
δεν ξέρω τι ήταν που επέπλε. Η πόρτα δεν χώραγε. Είναι τέσσερα άτομα. Τέσσερα άτομα! Στη Μυτιλίνη τώρα αν πα. Τούσουνε. Ναι, αλλά αν δεν έπρεπε και οι δύο πάρα του δεν θα έπρεπε η πόρτα. Κλείστο ρε! Και αφού πέρασε το Rocky 3, συνεχίζει. Το πιο πολύ πιθανό. Forrest Gump. Ταινιάρα. Tom Hanks. Ναι. Και Lawrence of Arabia. Εγώ θα κάνω ένα disclaimer. Με το Lawrence of Arabia έχω δει, το έχω δει αποσπασματικά, το έχω δει όλη την ταινία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είχα το ζευγάρι, το συγκεκριμένο είναι ζευγάρι, δύσκολο. Εγώ θα κλείσω το Forrest Gump. Να πούμε σε αυτό, συγγνώμη, να πούμε σε αυτό το σημείο άλλη μια τρομερή εμφάνιση. Τρομερή ερμηνεία, βασικά, του Tom Hanks. Μπορεί υποτίθεται να φανεί ως μεγαλύτερη υπερπαραγωγή ο Lawrence Arabia, αλλά είναι συγκριτικά πιο αργό. Πολύ διαφορετική ιστορία από το Forrest Gump. Πάλι πάω κόντρα σε ιστορική ταινία. Ιστορική. Εντάξει, ιστορικό και ο Forrest Gump δεν πήγε Βιετνάμ. Σωστά. Μην πήγε. Κάποιο λέγονταν Forrest Gump, κάποιο θα πήγε στο Βιετνάμ. Θα ήταν λίγο ζούλη. Συγγνώμη όμω, αλλά υπάρχει και το Run Forrest. Run. Ναι, που τρέχει πάει όλη την Αμερική και σπάει για τα. Όχι μόνο τρέχει όλη την Αμερική, αλλά ουσιαστικά σου δείχνει και καλά ότι ο Forrest Gump είναι αυτός που ξεκίνησε κάποιες ατάκες ή κάποια δρόμενα στην Αμερική. Όπως ναι. Το shit happens και καλά. Ναι, ναι, okay. Ναι, ναι. Ναι, ισχύει αυτό. Okay. Γι' αυτό σου λέω, ενώ θα πάω λίγο αντίθετα πάλι με το ότι μου αρέσουν λίγο έτσι τα τέτοια, θα πλήσω το Forrest Gump λόγω και εντάξει το. Νομίζω είναι ομόφωνο. Αυτό είναι ομόφωνο, αλλά yeah. Θα πω ότι είναι το αντίθετο με αυτό που είπαμε πριν. Μπορεί να είναι πιο παλιά, πιο, ναι, πιο okay, υπερπαραγωγή. Okay. Για και προσέξτε, είναι και πιο δύσκολο γιατί μιλάς τώρα για ταινία του 70 κάτι. Ναι, ναι. Δεν γυρίστηκε καν σε τέτοιο. Τι κάτσε! Αφού λέγει του Λόρτ Σαροβέ, τι γυρίστηκε την Ελλάδα. Α, μπράβο! Α, μπράβο! Για τα δεδομένα τη εποχή του ήταν υπερπαραγωγή. Άθλο ήταν να γυρίσει την ταινία. Παρ' όλα αυτά. Φορέστε. Πάμε, Νίκο, πες, θα πάρω όλο τον λόγο και θα κλείσει αυτό το ζευγάρι. Λοιπόν, καταρχάς με το ζευγάρι. Lord of the Rings, το Return of the King του τρίτου. Ωραία. Συγκεκριμένα γιατί αυτό πήρε το Oscar. Άσχετο ότι όλα αξίζανε με 12 χρόνια σκλάβος. Α, είπες να πάρεις τον λόγο. Ολόκληρο όμως τον θέλω. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω. Θα δώσω μόνο το τετράδο να γράψω από τότε τον νικητή. Τον έχω γράψει. Α, ωραία, εντάξει. Ταινιάρες και τα δύο. Πιστεύω το Lord of the Rings το 3 έχει πάρει τον προκτό του σε βραβεία και πιστεύω ότι εκείνη την εποχή δεν είχε βγει κάτι που να το, ούτε που να το κοντράρει ούτε αυτό που να το φτάσει. Ότι ήταν από τις σπάνιες, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει με fantasy. Μπράβο, τότε. Fantasy να έχει πάρει ο Όσκαρ. Ηθοποιάρες και στις δύο ταινίες. 12 χρόνια σκλάβη, άσχετο ότι δείχνει ολόκληρη την κατάσταση, αλλά επικεντρώνεται. Πάλι καλά, πολύ ωραίο αυτό που επικεντρώνεται σε έναν χαρακτήρα, αλλά δείχνει όλη την κατάσταση. Είναι αληθινά όλα τα γεγονότα, ό,τι έχει συμβεί. Και περνάει και νόημα. Περνάει νόημα. Δυστυχώς, με βαριά καρδιά δεν υπήρχε περίπτωση με άλλο ζευγάρι να έβγαζα εκτός το Lord of the Rings. Θα πούμε στο 12 χρόνια σκλάβος. Ανυπομονείς να αποκοτευτείς. Θα βγει το αντίθετο από αυτό που θέλει η ασφασία. Έτσι για να τις πάσω. Shakespeare in Love με Million Dollar Baby. Δεν θυμάμαι ποιος κάνει το Shakespeare στο όνομα και ούτε με ενδιαφέρει, το ξέρω. Με τη Gwyneth Paltrow. Να έχει πει όλα τα τάχα. Million dollar. Δεν είναι δικό μου. Με million dollar baby. Clint Eastwood, ρε μάγκες. Hilary Swank με Clint Eastwood. Ναι, κάτι, θα συμφωνήσω στη σειρά. Πρωταγωνιστή και δεύτερο αγωνιστή, άσχετα ότι μπορεί να κουβαλάει και λίγο. Νομίζω, όσοι μας ξέρετε... Σιγά μου κλάψω! Σιγά μου φοβηθώ! Έχεις να πεις εσύ. Για πες εσύ. Έλα. Γιατί, τι θα λες. Παρακαλώ ησυχία στο πλατό 2, η κάμερα γούμαν να μιλήσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ιστορία, γιατί ουσιαστικά δείχνει ότι παρόλο που η εποχή αυτή που διαδραματίζει την ταινία είναι μια ανδροκρατούμενη εποχή και οι γυναίκες απαγορεύονται να κάνουν πάρα πολύ απλά πράγματα όπως να παίζουν στο θέατρο που εκεί εστιάζει το έργο. Ουσιαστικά έρχεται και περνάει να παίρνει μια τούμπα. Και μου αρέσει αυτό που κάνει, γιατί είναι environment. Να σου πω, το Million Dollar Baby το έχεις δει.
Α, μπράβο! Έτσι ήθελα να καταλήξω. Ποιος πρωταγωνιστή είπαμε. Αυτό που λες γίνεται στο Million Dollar Baby. Οπα. Γιατί σε, μια, σε ένα ανδροκρατούμενο άθλημα όπως είναι το box. Μπράβο. Τότε, τότε ανδροκρατούμενο. Ναι, η πρωταγωνιστή σου είναι γυναίκα. Κατάλαβες. Οπότε αυτό που λες και στις δύο ταινίες. Όχι, αυτό είναι η άποψή σου. Τι, what? Αυτό είναι η άποψή τη. Μυστήριο. Όχι, άστο το τέτοιο. Αυτό είναι η άποψή τη. Γιατί το κρατάς. Έπεσε στο κενό. Δεν μπόρεσες να την συγκρούσεις. Ωραία. Τι έκανε. Δεν μπόρεσες να την συγκρούσεις με κάτι το οποίο θα πάει αντίθετα με το Million Dollar. Ξανά, δεν συγκρίνουμε, συγκρίνουμε τις ταινίες, δεν λέμε ότι είναι χάλια ταινία. Τις άρεσε. Όσο χάλια και να... Αυτό έχει σημασία. Τις τελική έφτασε τις 16. Τώρα είναι τα ωραία. Αν πας τον 16 πλατυπούς, εδώ τι θα γίνει. Εάν έχεις μείνει μέχρι τώρα στο βίντεο, ετοιμάσου. Εσύ, ετοιμάσου. Κάνε και ένα like και ένα subscribe. Κάνε και ένα like και ένα subscribe, αν δεν έχεις κάνει. Εκεί το έχω, το φωτίσαμε. Δαγκώθηκε. Φτύστο, φτύστο. Τιτανικός. Με Forrest Gump. Άμα σου πω ότι, το, ότι βρήκα αυτό που θα πω. Λοιπόν, μιλάει ο Νίκος και μετά θα θέλω να πάρω τον λόγο. Forrest Gump. Πάρ' τον. Αυτό, αυτό θα πω. Ναι, 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 πάρ' τον. Τιτανικός. Περάσαν τα δύο λεπτά, πες. Λοιπόν, να πούμε κάτι τώρα σοβαρό. Πριν είπε κάτι ο Δημήτρης. Πριν είπε κάτι ο Δημήτρης για τον τρόπο που κάνουν τα παιδιά ναρκωτικά στις μέρες μας. Σκηνοθέτησε την ταινία ο James O'Cameron, ο οποίος, να πούμε ότι αυτή η ταινία ήταν και ένα ένασμα για τον ίδιο να καταστρώσει, να οργανώσει μια ολόκληρη έρευνα σχετικά με τον επέμβαση του Τιτανικού. Και στα 100 χρόνια, δηλαδή το 2012, δημοσιεύτηκε στο Discovery Channel ή στο National Geographic. Τέλος πάντων, αυτό το ντοκιμαντέρ που το έχει πάλι κάνει ο James Cameron. Μπαίνω στα comments. Συγκρίνουμε τις ταινίες, δεν συγκρίνουμε το έναυσμα του μιλάμε, James Cameron. Ωραία, συνεχίζει. Λοιπόν, για την ταινία λοιπόν, να πούμε ότι αυτή η ταινία κόστησε για να δημιουργηθεί. Κόστησε παραπάνω από το πλοίο. Μάλιστα. Από την κατασκευή του, ναι. Του πλοίου. Ναι, μάλιστα. Ταινία πλοίο, έτσι. Δεν και... πήρε να το... Δεν... Κάτσε ρε, δεν ήταν ο Τιτανικός ο Τιτανικός. Εγώ σου μιλάω τώρα για κόστη. Δηλαδή ακόμα και όταν τα φέρνεις στην ίδια εποχή, πάλι. Και πέρα το γεγονός ότι ήταν, μιλάμε τώρα για 1997 που βγήκε η ταινία, ότι όλα τα visuals ήταν εξαιρετικά, σε μια εποχή που τα CGI ακόμα τα παλεύανε, γι' αυτό και είχαν φτιάξει αυτούσια κομμάτι του πλοίου για να το φτιάξουν. Και όλο αυτό το από πίσω που είχε δημιουργηθεί για να κάνουν πιστή αντιγραφή των σκηνικών, εμένα με κέρδισε. Στο Τιτανικό έχει και το μελόδραμα που θα συγκινήσει τα έθιμα κοριτσάκια, αλλά έχει και τη δράση που όλοι εμεί οι κάθε θα πούμε. Συγκινήσει. Έλα λίγο, πάμε! Βύθισε το! Και έχει και την αγωνία του τι θα γίνει. Σε κρατάει δηλαδή η ταινία. Μπορεί ξέρω τι θα γίνει, ξέρω τι. Μπορεί να είναι μεγάλη. 4 ώρες, 3,5 ώρες. Εμένα με συγκινήσει στο Forrest Gump. Και, ναι. Και, ναι, και ναι, είναι και πολύ ναι. Έξυπνο αυτό που γίνεται που σου δείχνει πολλά μέρη μέσα στο καράβι. Δηλαδή έχουμε εκεί που κυνηγούνται. Πάλι σου δείχνει, είναι λίγο ο λαβύρινθος εκεί πέρα, σου δημιουργεί και ένα άγχος τι θα γίνει, θα γίνει, θα γίνει, θα γίνει. Ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος, πεθαίνουν όλοι, εκτός από τη Ρόουζ. Ναι, το ξέρεις αυτό, όμως σου βλέπεις την ταινία, το ξέρεις. Το ήξερα πριν και εδώ. Είχε και άλλες επεισόδες. Ο Δημήτρης είπε Τιτανικός και εγώ στο Τιτανικό. Άμα είναι 3-1 δεν έχει νόημα, εντάξει, πόσα game changers να έχεις. Κρατώ λοιπόν και οι δύο ταινίες. Αξίζουν εκεί που είναι αυτή τη στιγμή. Έχουν πάρει τα βραβεία που έχουν πάρει και καλά κάνουν τα έχουν πάρει και μπράβο τους. Και θα μπορούσαν και μαγιά τους. Και, και μαγιά τους. Θα είμαι ακριβής και να πω ότι πάω στο Τιτανικό για τον λόγο του ότι είναι αληθινό γεγονός. Βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Απ' την άλλη, το Forrest Gump χτυπάει ευαίσθητες χορδές. Διότι είναι μια ταινία η οποία σου δείχνει το δράμα και τη ζωή ενός τέτοιου ναι. Ατόμου. Έχει δίνει ελπίδα στην, σε όλη την Αμερική, τις κακουχίες πέρασε στο Βιετνάμ, δείχνει... Έχει ψαρέψει και σε αλλιευτικό με σαρδέλες. Αυτό είναι μεγάλη σκηνή εκεί. Οι σαρδέλες είναι λεπτομέρεια, αλλά το αλλιευτικό είναι αλλιευτικό. Είναι game changer. Αλλά θα παραμείνω στο Τιτανικό λόγο του ότι βασίζεται σε... και με Ελλάδα στο συγκεκριμένο της κατηγορίας των αληθινών ιστοριών. Φαντάζομαι, να τρελαινόμασταν με το αλλιευτικό για να τα αλλάζουμε. Δεν ξέρω τα κρέμα. Ο Λέκης είχε αλλιευτικό. Τι εδώ έχει πλοίο. Ναι, είχε πλοίο όμως. Το αλλιευτικό πηδίστηκε. Όχι. Άρα νομίζω ότι ο Τιτανικός οδεύει προς το Final Four. Ο Τιτανικός ακόμα δεν έχει χτυπήσει στο παγόβουνο του.
Δυστυχώς θα πέσει φτιά. Δυστυχώς. Θα πέσει. Σε αυτές πλέον, σε αυτούς τους γύρους, δυστυχώς είναι όλα. 12 χρόνια σκλάβος. Εξαιρετικό. Million dollar baby. 12 χρόνια σκλάβος, αυλεπή. Νομίζω ότι δεν χωράει πολλές κουβέντες. Όχι, θεωρώ ότι βάσει σύγκρισης από πολλές απόψεις, το 12 χρόνια σκλάβος νομίζω υπερτερεί κατά πολύ σε... Πολύ πιο δυνατό. Στο Million dollar baby. Και χρειάζεται να πούμε και πολλά. 12 χρόνια σκλάβος, τα πάμε. Ρίχτω, Ηλία. Νίκο, συγγνώμη. Πώς είπαμε. Ηλία! Rocky με Braveheart. Καμία σχέση για ταινίες. Ναι. Rocky. Braveheart. Παρότι είμαι τρελός φαν των Rocky ταινιών, θα σου πω. Ναι, αφού συμφώνησε, γιατί να του πάρω τα πλευρά. Είμαι τρελός φαν των Rocky ταινιών και του Σταλόνε. Ρε. Αλλά σε αυτό το ζευγάρι θα πάω με Mel Gibson και Braveheart. Σε αυτό το ζευγάρι. Και παρότι στην αρχή, έκανε επίθεση στους Σκοτσέζους. Θέλω να σου ξανασφίξω το χέρι, ρε. Δημήτρη, να σου ξανασφίξω για αυτό που είπε. Θα πω ότι ο Mel Gibson είναι ο Σκοτσέζος της καρδιάς μας. Είναι ο μπαμπάς των Σκοτσέζων. Είναι ο μπαμπάς των Σκοτσέζων και αξίζει να περάσει την επόμενη φάση. Παρότι ο Rocky είναι ταινία. Η σειρά Rocky. Η σειρά Rocky είναι ταινία. Βάλε τον Braveheart, αφού συμφωνάτε. Ο Νονός με το Slumdog Millionaire. Βαριές ταινίες. Βαριές ταινίες, οι οποίες και οι δύο όταν βγήκαν έκανε βαρύ αντίκτυπο. Δηλαδή και με το Slumdog Millionaire, να και το Godfather. Και παίρνανε και μηνύματα. Αλλά το Slumdog Millionaire ήταν τόσο σοντόρος που γίνει εκείνη την περίοδο, αλλά είναι και πολύ έξυπνη ταινία. Μα γιατί. Πήραμε ένα κομματάκι από τον Δημήτρη, παίρνω και ένα κομματάκι από σένα. Δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα. Κι εγώ είμαι σε δίλημα, αλλά έχω βρει game changers για τον εαυτό μου. Ωραία. Αν πάρουμε τις ταινίες σαν ταινίες, σίγουρα δεν μπορείς να τις συγκρίνεις. Και αυτή είναι η ομορφιά του GOAT του συγκεκριμένου, ότι τυχαίνουν η μέρα με τη νύχτα. Και κάθε GOAT να πάτε να δείτε την πρώτη σεζόν τα επεισόδια. Στο ένα. Τον Godfather, ναι. Δεν εννοώ τον ονό, το ένα. Έχεις ένα ωραίο cast, έχεις ένα ωραίο story, okay, το οποίο στο χτίζει και στο συνεχίζει σε βάθος χρόνου, ναι. Έτσι, μιλώντας τώρα για το 2 και το 3. Απ' την άλλη, έχεις μια ταινία η οποία εμφανίζεται θεωρητικά από το πουθενά. Είναι μια ιστορία ενός αγοριού από την Ινδία που, okay, ναι, πηγαίνει στο... Θέλει να γίνει στο μερίδιο. Το αντίστοιχο. Τα ισοπεδώνει όλα, πάει ενάντια σε όλα τα συστήματα, σε όλα τα κυκλώματα, σε όλα το... Άσχετο ότι πώς είναι εναντίον του, πώς... Εννοείται. Δηλαδή σου δείχνει αυτή την άγρια, έτσι, επίθεση εντός εισαγωγικών που του γίνεται και πάει ενάντια σε όλα αυτά. Αυτό που με δυσκολεύει είναι ότι μία είναι πολύ πρόσφατη. Ναι. Πρόσφατη. Και η άλλη είναι διαχρονική, θα μου πεις. Ναι, ενώ η άλλη σου έχει αφήσει πάρα πολλά. Και είναι ταινία τώρα 50 χρονών. Έτσι, δηλαδή σου έχει αφήσει πολλά. Σου έχει αφήσει φράσεις. Εκφράσεις. Σου έχει αφήσει εκτός του κάτι ξαναλέω που. Ναι. Έχει αφήσει πάρα πολλά. Ο χαρακτήρας του Godfather το ξέρουν οι πάντες και ας μην έχουν δει και την ταινία. Δηλαδή έχει αφήσει το στίγμα της σαν ταινία. Η άλλη απλά ήρθε ή έκανε το μπαν της γιατί ήταν κάτι διαφορετικό, κάτι περίεργο. Κάτι πάνω σε αυτό. Το Godfather όμως είναι κολυμπουργιανή ταινία. Δεν αντιλέγω στο ότι, σε αυτό που λες ότι ναι, εντάξει, μία είναι κολυμπουργιανή και άλλη είναι χολυμπουργιανή. Αλλά εντάξει, κοίτα, σκέψω ότι το ζάρι και το. Πώς το λένε, και το κέρμα έπεσε να είναι αυτό το ζευγάρι μας. Το ότι θα έπαιρνε το Slam Dog αυτή τη στιγμή για μένα. Οκ. Ναι, θα πάω με τον Μέλλον. Εντάξει. Άρα έχουμε ένα-ένα. Ναι. Παγιώτη, έχει τραβήξει κάποιος δεξιά-αριστερά. Θα πάω με το Slumdog Millionaire γιατί και για τους λόγους που είπαν τα παιδιά, αλλά και επειδή είναι πιο πρόσφατο, θεωρητικά, έτσι όπως το βλέπω εγώ, πρόσφατο, η σύγχρονη ταινία. Έτσι όπως το βλέπω εγώ, οι πιο σύγχρονες ταινίες έχουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό γιατί είναι όλες μεγάλες παραγωγές. Πολύ ναι, είναι τα budget, υπάρχουν ηθοποιοί. Τότε, ας πούμε, ήξερες ότι υπάρχουν 2-3 ταινίες που είναι υπερπαραγωγή, ρε παιδί μου, και αυτές θα πρωταγωνιστήσουν. Ενώ τώρα βγαίνουν ταινίες π.χ. όπως είναι διαμαντάκια εισαγωγικά, όπως είναι αυτές, που σου κάνουν τον μπαμ και μπαίνουν ένα Όσκαρ και μετά ψάχνεσαι και λες ποιοι είναι αυτοί που παίζουν και τι κάνουν. Και θα έρθει να σου πει, και γιατί στο πρώτο ζευγάρι λοιπόν που ξεκίνησε το Gold απέριψε κατευθείαν τα βάσια.
Προσωπικά το απέριψε γιατί δεν μου αρέσουν οι συγκεκριμένες ταινίες, το συγκεκριμένο είδος ταινιών. Αν μου πεις εμένα τι θες να δούμε, Slendon Miller ή τον Ονό, θα σου πω τον Ονό. Τώρα έκανα game changer μόνος μου στον εαυτό μου. Καλό. Και θα πω Slendon Miller. Okay. Γιατί τον Ονό τον βλέπω σαν σύνολο. Εδώ έχουμε την πρώτη ταινία. Mm. Δηλαδή είναι, ολοκληρώνεται η πρώτη ταινία, αλλά για μένα μου είναι, ρε παιδί μου, ξέρω ότι είναι τριλογία, ναι, ξέρω ότι έχει συνέχεια, ξέρω ότι δεν σταμάτησε εκεί. Σταμάτησε εκεί ο Νονός. Μετά δεν πέθανε ο Νονός, πάει τέλος. Ενώ το άλλο ήταν αυτό, τελείωσε. Όλα. Πάει. Το άλλο ήταν μοναδικό αυτό, δεν είχε... Και δεν λέω ούτε παραγωγή, ούτε budget, ούτε ηθοποιή. Σαν ταινία συγκρίνω αυτήν με αυτήν, θα πω αυτήν γιατί είναι ολοκληρωμένη ταινία. Μ' άρεσε περισσότερο άμα δω μόνο τον Ονότο 1 και μόνο τον Slumdog Millionaire. Έχετε σε όλες οι απόψεις, άρα Slumdog τέτοιο. Παρότι στην αρχή αυτού του ζευγαριού πίστευε ότι θα περάσουν ενός, εν τέλει έκανε τη μεγάλη ανατροπή. Εντάξει, γι' αυτό είναι και αυτή η μορφή, η άδεια μορφή του Google, παιδιά. Slumdog Millionaire, κύριε Σιμπάλη. Μόνο 26 λεπτά τώρα. Συνεχίζουμε την παράδοση του GOAT καμία σχέση στα ζευγάρια, Braveheart, με Slumdog Millionaire. Μετά από το προηγούμενο νικητή που ακούσατε. Ναι. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί που φτιάξαν το Slumdog Millionaire, κάνανε κάτι πάρα πολύ ιδιοφυές για μένα. Πήρανε ένα τηλεπαιχνίδι που τη δεκαετία του 2000 ήταν το πιο γνωστό παγκοσμίως και βασίσανε πάνω σε αυτό μια πολύ ιδιαίτερη πλοκή. Ουσιαστικά σου δείχνει ότι αυτός ο χαρακτήρας όλες αυτές τις ερωτήσεις που του κάνει ο τηλεπαρουσιαστής τις έχει βιώσει. Και όλες τις απαντήσεις τις έχει ζήσει. Γι' αυτό ήξερε να απαντήσει. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ έξυπνο και πάρα πολύ ενδιαφέρον σε μια ταινία. Οπότε έχουμε κουβαλήσει το Mel Gibson μέχρι εδώ, τον Braveheart είναι ταινιάρα και είναι ο μπαμπάς ο Σκοτσέζο. Δηλαδή το Kilt πάνω του πάει πάρα πολύ. Αλλά εγώ θα πω Slumdog Millionaire γιατί με κέρδισε εκλογή. Πολύ ωραίος είναι τελικός, βαρβάτος. Ο μόνος λόγος που μπορώ να πω για τον εκατομμυρούχο της Ινδίας είναι ότι σε κρατάει σε εγρήγορση, διότι είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης, επειδή τα έχει βιώσει. Ναι. Okay. Σε βάζει σε αυτό το τρυπάκι τέλος πάντων, ότι κάθε ερώτηση είναι ένα βίωμα, οπότε έχω όχι απλά τη γνώση, το έχω βιώσει και ξέρω να πω τι και πώς και γιατί έχει γίνει. Από την άλλη, στο Braveheart έχουμε τώρα μία ταινία, η οποία αν δεν σε έχει κερδίσει από την αρχή, που θεωρώ σε κερδίζει και σε κρατάει. Με το που βαφτεί ο Μελ Γκίψον. Μόλις, δηλαδή, για μένα η ταινία ξεκινάει από τη στιγμή που τραβάει τη γραμμή ο Μελ Γκίψον και όλη η ταινία είναι το final battle που γίνεται. Είναι από τις καλύτερες μάχες που έχει βγει στον κινηματογράφο. Όσο πιο πιστικά και όσο πιο έντονα μπορεί να παρουσιαστεί σε οθόνη, τέλος. Και μετά τη μάχη που βλέπεις, υπάρχει πάλι, συνεχίζει η μάχη μετά το Wallace, υπάρχει και μάχη που δεν στο δείχνει, που συνεχίζει την ιστορία. Αλλά ουσιαστικά έχουν ήδη ίσως η καλύτερη μάχη που έχει παιχτεί, για μένα τουλάχιστον προσωπική. Από τις καλύτερες. Από τις καλύτερες μάχες που έχει βγει ποτέ στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Εγώ θα πάω στον Braveheart. Πολύ εκπληκτικές ταινίες και οι δύο, πανέξυπνοι. Ο Millionaire, πανέξυπνοι. Η άλλη με κερδίζει, ξαναλέω, γιατί είναι το στυλ μου εμένα αυτό, έτσι. Με αρέσει περισσότερο το ιστορικό. Ούτε full δράση, ούτε expendables, ούτε ντοκιμαντέρ. Ούτε ντοκιμαντέρ. Είναι το τόσο. Λοιπόν, εγώ για τους λόγους που έχω στηρίξει το Slumdog Millionaire μέχρι τώρα και για τους λόγους που δεν έχω στηρίξει το Braveheart μέχρι τώρα, δεν υπήρχαν λόγοι. Δεν υπήρχαν λόγοι για να το στηρίξω και αυτή την υποστήριξη. Δεν το έχω τόσο βρίσκω στο μυαλό μου, δεν το θυμάμαι τόσο πολύ. Οπότε και εδώ θα πάμε το Slumdog Millionaire. Είμαστε δύο. Δύο-δύο. Πρώτη φορά στα χρονικά, ούτε καντήλι έφυγε. Ντήλι. Ούτε καντήλι έφυγε. Ούτε πλευρό χάθηκε από κάποιον. Κύριοι, δημοκρατικά, δώσαμε όλοι μας δώσαμε τα επιχειρήματά μας στην Ασπασία και βγήκε εν τέλει το Braveheart. Τιτανικός με 12 χρόνια
Σκλάβος. Άλλο ένα ζευγάρι θα μπορούσε να ήταν τελικός. Γινόμαστε γραφικοί. Αυτό θα μπορούσε να ήταν πολύ... Πολύ δυνατός τελικός. Πολύ πιο εύκολα τελικός από το προηγούμενο. Ναι. Έχω αποφασίσει, αλλά περιμένω να μου τραβήξει κάποιος που θα πω 12 χρόνια σκλάβος. Μία ψήφος στο 12 χρόνια σκλάβος. Δεν είμαι τέλος, δεν μπορείς να μου πεις τίποτα τέτοιο. Είμαι... Θέλω πάρα πολύ το 12 χρόνια σκλάβος. Ναι. Γιατί ήταν εκπληκτική ταινία, εξαιρετική ταινία, αλλά ο Τιτανικός είναι μια ταινία διαχρονική, η οποία πιστεύω και να φτάσουμε στο 2097. Όλοι θα το ακόμα. Μακάρι. Καλά, άλλοι θα φτάσουν, εμείς δεν ξέρουμε. Εγώ θα φτάσω. Είναι μια ταινία την οποία θα θυμούνται ακόμα. Και γενικά θα γίνεται κουβέντα γύρω από αυτήν και για όλη την παραγωγή και σαν ταινία και το ότι οι άλλοι δεν έκανε φύγει τον Κόλλετ για να ανέβει ο άλλος και να μην πεθάνει. Ήτανε for dramatic purposes αυτό. Δίκασε ήδη την άλλη. Αυτό θα συζητιέται ακόμα και μετά από 100 χρόνια. Γι' αυτό, λόγο... αυτό ακριβώς το λόγο που λες, στο 12 χρόνια σκλάβος υπάρχουν ακόμα επιζήσαντες, υπάρχουν, είναι πιο απόγονοι. Πρόσφατο, υπάρχουν απόγονοι, είναι πολύ ένα... νεκρεματωμένη σελίδα της ιστορίας. Εγώ το λέω με την άποψη ότι το 12 χρόνια σκλάβος, ναι μεν τρομερή ταινία, απλά σε λίγα χρόνια μπορεί και να μην τη θυμάται κανείς. Με αυτά που γίνονται στον κόσμο και στην Αμερική, δύσκολο να την ξεχάσουν. Τέλος πάντων, εντάξει. Black Lives Matter before Black Lives Matter είναι αυτό. Θέλω να πω κάτι... Δεν λέω τώρα, λέω σε λίγα χρόνια, δεν σου λέω αύριο. Εσύ είπες 2097, εγώ ναι. Έχω σκοπό να ζήσω μέχρι τα καλά. Βάλε το 2097 και έλα να μου πεις ποια θα θυμάσαι. Έλα να σου πω. Θα εκφράσω έναν προβληματισμό. Ελπίζω να μην είναι για τον Παρισίον. Και θέλω όλοι εσείς εντός στούντιο και εκτός, εσείς που βλέπετε, θέλω να ακολουθήσετε αυτό που θα εξιστορήσω. Και για να συνεχίσετε να μας βλέπετε, κάντε ένα subscribe και χτυπήστε το καμπανάκι. Είναι δύο ταινίες οι οποίες σου εξιστορούν ένα δράμα. Πού θα το πάω, περίμενε. Σαν το γύρισμα εδώ. Αυτό μου αρέσει το. Στο 12 χρόνια σκλάβος έχεις το δράμα του πρωταγωνιστή, ο οποίος ενώ έχει τη ζωή του, πέφτει θύμα δύο λευκών και εκεί που είχε κανονικά την οικογένειά του και τη ζωή του, τρδέ σκλάβο. Και βλέπεις όλο αυτό το δράμα για να κερδίσεις πάλι την ελευθερία. Και απ' την άλλη, έχεις το δράμα του Καλ. Ο οποίος έχει πληρώσει εισιτήρια με ένα υπεροκειάνιο, έτσι, το πολυτελέστερο πλοίο της εποχής, ναι. Για να πάει από την Αγγλία, να πάει στη ναι. Νέα Υόρκη, από τον έχει πληρώσει, από την τσέπη του έχει βγάλει εισιτήρια πρώτης θέσης τώρα για εκείνον, για την αραβωνιαστικιά του, ναι. Για την πεθερά του, μάλιστα. Εντάξει. Και τι γίνεται σε αυτό το ταξίδι? Πεθαίνει. Όχι, φίλε μου. Πεθαίνει. Χάνει την αραβωνιαστικιά του. Την κλέβει ο Λεωνάρντο DiCaprio Πεδαρέλη. Χάνει αυτή. Καλά να πάθει. Χάνει τα υπάρχοντά του που έχει πάρει μέσα στο πλοίο. Χάνει το διαμάντι, την καρδιά. Έτσι βρίσκουμε. Νομίζω... Μου κάνεις... Ω, το είδες, το είδες. Όχι. Πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε. Κυνηγάει σε ένα βυθιζόμενο καράβι να σκοτώσει τον ερωτικό αντίζηλο και δεν τα καταφέρνει. Και στο τέλος, παρά τη σώζεται γιατί είναι μούλος πλούσιος, παρά αυτά μαθαίνουμε ότι εν τέλει αυτοκτονεί. Και μετά. Δηλαδή, όποιος έχει παρακολουθήσει λίγο την ταινία, στο τέλος εξιστορεί η Ρόζ, διότι αυτός αυτοκτονεί. Ποιος λοιπόν ζει μεγάλο δράμα από τους δύο? Τι πας και συγκρίνεις τώρα κι εσύ. Να σου πω εγώ ποιος είναι ο καλύτερος χαρακτήρας της ταινίας. Ο καπετάνιος που είναι έτσι και βυθίζεται με το πλοίο. Εκεί. Ο Θέοντεν, ο βασιλιάς Θέοντεν. Ο Θέοντεν που είναι. Fuck. Έτσι. Απλά έτσι και βυθίζεται με το πλοίο. Που εν τω μεταξύ. Και οι δύο βιώνουν ένα μεγάλο δράμα. Αυτός είναι. Αυτός. Θα σπάσει το ποτήρι! Που βιώνει το δράμα. Ποιος Λεωνάρντο DiCaprio, ποια Κέιτ Γουίνσλετ, τι μου λέτε ρε παιδιά. Ο οποίος είναι και Έλληνας τοπιός. Και είναι και γράφλας. Στην πραγματικότητα. Και, απλά και απλά έχει κάνει, έχει κολλήσει το μαλλί. Έτσι. Και κάνει και τίμιο table flip. Κάνει τίμιο table flip. Κάνει τίμιο table flip. Νομίζω τελείωσε. Σίγουρα. Νομίζω στήριξε τον Τιτανικό. Damn. Δεν ξέρω, έτσι κατάλαβα. Και γι' αυτό θα επιλέξω 12 χρόνια σκλάβος. Είμαι ότι Τιτανικό είσαι. Όχι. Το άλλο είμαι. Τότε... Απλά ήθελα να τα πω.
Λοιπόν, ακούστε τώρα λοιπόν. Ο νικητής αυτού του γκόντ είναι ο Δημήτρης, δεν είναι η Ακούστε λοιπόν, καλά μου παιδάκια, καλά μου φετουκάκια, καλά μου. Πάρα πολύ ωραία. Συμφωνεί το δράμα του άλλου. Εντάξει. Άμα πει όχι, μου τζοσέ τον. Υποτυπώδε δράμα, αλλά το ζει. Αν εξαιρέσει. Sorry, ψεγείο. Αν εξαιρέσει όλα τα υπόλοιπα, θα μπορούσε να το έχει αποφύγει. Μπορούσε. Αν εξαιρέσει την όλη διαδικασία, δηλαδή που σώθηκε στο τέλος, το ότι αυτοκτόνησε είναι εκτός ταινίας. Ναι, εντάξει, είναι εκτός ταινίας. Δεν είναι στην ταινία. Θα μπορούσε να το έχει αποφύγει. Θα μπορούσε να κάνει κάτι ώστε να μην του πάρουν τη γυναίκα. Ή θα μπορούσε να κάνει κάτι. Όμορφο. Ήταν καλύτερο άνθρωπο για αυτό. Α, μπράβο, γενικότερα. Έλα, ρε παιδί μου τώρα. Να μην είναι. Ωραίο δεν ήταν. Ή να σου πω κάτι σημαντικό. Πετυχημένος δεν ήτανε! Πετυχημένος δεν ήτανε! Λευκός δεν ήτανε! Είναι πολύ ωραία ταινία ο Τιτανικούλης. Ναι. Έτσι, κούλη. Είναι 12 χρόνια σκλάβος αυτός. Όχι, όχι, είναι στο μέρος του 12 χρόνια σκλάβος γιατί είπε Τιτανικούλης, είπε υποκοριστικό. Είναι κούλης. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται όμως. Υπάρχουν κάποια έτσι ντοκιμαντέρο, βίντεο και τα σχετικά, τα οποία πίσω από το Τιτανικό, εκτός του πώς γυρίστηκε, είναι πάρα πολύ ωραία. Α, για την ταινία, δεν λες για τον Τιτανικό. Το πώς γυρίστηκε. Υπάρχουν λοιπόν και κάποια έτσι βίντεο τα οποία δείχνουν πόσα λάθη γίνανε στο Τιτανικό. Ότι βυθίστηκε, δεν ήταν να βυθιστεί. Δηλαδή, έχει πάρει 11 Όσκαρ. Και τώρα, συγγνώμη λίγο. Δεν μπορείς να δεις το λάθος ότι σε κάποια φάση η άλλη σε ένα στο δείπνο εμφανίζεται με το μεταγιόν και στην επόμενη σκηνή, ακριβώς στην επόμενη σκηνή που αλλάζει λίγο η κάμερα ξανά. Δεν υπάρχει δεν μεταγιόν. Υπάρχει μεταγιόν. Γιατί πρέπει το να χαρτάκι που κρατάει στα χέρια της ξαφνικά είναι κίτρινο και μετά γίνεται μπλε. Δηλαδή. Μπορεί να κάνει color blocking λάθος. Έκανε expose τώρα. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Τα χέρια ψηλά. Μίλησα για τον Τιτανικό, τον στήριξα όσο τον στήριξα. Αρκετά δυνατή τέτοια. Πολύ καλή παραγωγή του. Πολύ δυνατή ταινία για τη χρονιά του, για τα όλα του, για το πώς το παρουσίασε ο τέτοιος. Θα πάω όμως με το 12 χρόνια σκλάβος, διότι παρουσιάζει ένα φαινόμενο το οποίο. Ζήτημα, ναι, είναι ένα κοινωνικό ζήτημα και παρουσιάζει ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς, να πω όμως κάτι, ίσως και να μην ξεπεράστηκε και ποτέ. Εν τέλει, να σου πούμε κάτι και στο Τιτανικό. Ακόμα. Ακόμα. Ναι, συμφωνώ. Υπάρχουν κοινωνικά ζητήματα. Οι δύο. Η μεσαία, η μικρή και η μεγάλη τάξη. Σε Τιτανικό, τα λες τώρα. Ναι, ναι. Και μαζί σου δείχνει κιόλα, α πούμε εκεί πέρα που είναι όλοι μαζί και τώρα είναι καλά με τον Τζακ, επειδή έχει τη Ρόζη να πει και το πλοίο. Μετά λέει, θα μα ακολουθήσει για ένα μπραντί ή θα κουρέσει μετά τι γυναίκε. Χαχαχαχα. Και γελάνε. Δηλαδή κάτι τέτοια σκηνικά σου δεν ξέρω εγώ. Αν το κάτω με την ομοία. Το κάτω-κάτω, ο Τζακ, δηλαδή ο Λεωνάρντο. Κούβλα πόρτα. Ωραία, ο Λεωνάρντο ο Τζακ. Ήταν κλέφτη. Δεν είναι ελευθερώνη, δεν έχει κλέψει τίποτα στην ταινία. Έχει κλέψει κανεί ελευθερώνη. Μόνο και μόνο για αυτό 12 χρόνια σκλάβο. Πρώτη φορά. Από εμένα δίνω την ψήφο μου. Εγώ είπα όμω κάτι πριν στο Τιτανικό, ότι έχει φτάσει να έχει γίνει τσίχλα. Δηλαδή ναι, φτάνει με το Τιτανικό. Έχει ξαναπέξει, έχει ξαναπέξει. Φτάνει. Ναι, ταινία. Και όταν τερμασά την τσίχλα, δεν την κάνει. Τι φτύνει, ρε. Όχι! Αυτό ήταν ένα διάλειμμα. Μετά το Όσκαρ του Hungry Chess για το Μιξά Ζήχου, πάμε στον τελικό οσκαρικών ταινιών του GOAT του πρώτου επεισοδίου της δεύτερης σεζόν. Μπράβο! 12 χρόνια σκλάβος. Ωραία. Με Braveheart. Πρώτον, έχει κάποιος κατευθείαν στο μυαλό του... Black Lives Matter. Δεν φίλεξες κάτι. Δεν νομίζω ότι τώρα σε Gold με τίτλο σκαρικές ταινίες να βγει το Braveheart. Δηλαδή, έφτασε μέχρι που έφτασε παξιά με βάση αυτά που είπαμε. Μπορεί να βγει, αλλά όχι με αυτό το ζωγάρι πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω. Το αντίπαλος του πλέον είναι όποιος και να ήταν από... Δηλαδή και το Τιτανικό θα πήγαινε, ναι. Ναι, δηλαδή ο Τιτανικό θα πιστεύω μετά θα ήταν πιο καθαρό το τέτοιο. Είναι δύο ταινιούλες λοιπόν, δύο ταινιάρες, συγγνώμη. Είναι δύο ταινιάρες και οι δύο. Okay. Το Braveheart όντως έφτασε πάρα πολύ μακριά. Έτσι. Άλλο ένα ζευγάρι, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ναι, καλά, ξεκάθαρα σε όλο το κουτ γίνεται αυτό. Βέβαια, σε όλη τη διάρκεια το Braveheart, ναι, μπορεί να το κουβαλήσαμε, μπορεί να το σπρώξαμε ενίοτε, μπορεί σε πολλά πράγματα. Αλλά είπαμε απόψεις και συνδυάσαμε σκέψεις, ιδέες και γενικά ολνών τα βάλαμε κάτω και όντως τον Braveheart έφτασε εκεί που έφτασε με όποιον τρόπο έφτασε και όπως έφτασε. Το άλλο αντιμετώπισε πολύ ωραίο ημιτελικό και πολύ ωραία γενικά πολύ ωραίους αντιπάλους. Είναι δύο ταινίες οι οποίες έχουν ένα
ένα κομμάτι αληθινό μέσα, δηλαδή το ένα είναι με ένα ιστορικό κομμάτι, το πώς παραθέτει βέβαια τον καθένα είναι δικό του. Και τα δύο. Πάλι θα ξύλο. Θα μπορούσε. Όχι, πρέπει να πω ότι ο πυρήνας και τον ίδιο ταινίο είναι ελευθερία. Εγώ είναι για την ελευθερία. Μπράβο, ισχύει αυτό, πολύ ωραίο τέτοιο. Εγώ θα κλείσω στο 12 χρόνια σκλάβος, διότι είναι, ξαναλέω, το παραμένω, είναι κοινωνικό. Είναι κάτι το οποίο, είναι ξαναλέω, κάτι ίσως το οποίο δεν έχει μάλλον ξεπεραστεί ακόμα και σήμερα. Σαν αυτό ταινία που ή το γίνεται. Γεγονός εννοείς. Το γεγονός, σαν ταινία τέτοια. Το γεγονός, ο τρόπος που συμπεριφέρονται κάποιοι σε κάποιους, ναι, ίσως τελικά να μην έχει ξεπεραστεί. Παρόλο που βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, παρόλο που βρισκόμαστε στο 2020. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Δεν μπαίνω δηλαδή στη διαδικασία του. Να το ταυτίσω τέτοια. Σίγουρα, και μην φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, δίκασε πάλι, γιατί δίκασε. Θεωρώ ότι το 10 χρόνο σκλάβος νομίζω είναι ο νικητής του πρώτου γκότης της δεύτερης σεζόν. And the Oscar goes to 12 Years a Slave, Brad Pitt, Vinnie Gardner, Jeremy Kleiner, Steve McQueen and Anthony Katagas, producers. Θα μπει το καβράκι την επόμενη φορά που θα έχουμε γκότα, δείτε το καβράκι πίσω μας. Μαζί με το μπούκι. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι εάν... τώρα πάθαμε λίγο σπαθά. Πάθαμε λίγο, πάθαμε. Να πούμε σε αυτό το σημείο ένα like στο βίντεο εάν σας άρεσε. Ευχαριστούμε που φτάσατε σε αυτό το σημείο στο τέλος του βίντεο. Έτσι, να σας ξέρει ένα μπράβο. Να πούμε ότι όλα τα γκότα και βασικά όλα τα βίντεο που έχουν ένα κοινό περιεχόμενο είναι οργανωμένα σε playlist για να τα βρείτε όλα. Πήγαινε ψάξτε στο κανάλι μας. Αν είστε καινούριοι στην παρέα, να subscribe με βοηθά πολύ. Το καμπανάκι να σας ειδοποιήσει γιατί το YouTube έχει τα κολλήματά του. Γιόλο. Είναι γιόλο. Οπότε το θυμάται. Περιμένουμε σίγουρα τα σχόλιά σας, τις απόψεις σας. Καινούργιες κατηγορίες. Καινούργιες κατηγορίες. Τι θέλετε να δείτε. Κατηγορίες σίγουρα. Και γενικά το αν συμφωνείτε ή αν δεν συμφωνείτε. Γενικά να γουστάρουμε γενικά. Αυτό. Να γίνει ελεύθερο και στο συγκεκριμένο project. Το γουστάρουμε απίστευτα το να κάνουμε κουβέντα. Και να αφήσει λίγο πάδι οι κατσίκες. Α, μπράβο. Και σε περίπτωση που δεν είπαμε κάτι που έπρεπε να το πούμε και μας ξέφυγε, να το πείτε και αυτό στα σχόλια. Εννοείται για οποιαδήποτε από τις ταινίες που προαναφέρθηκαν σε αυτό το goal. Και αν πιστεύετε ότι κάποια ταινία που πρέπει να βάλουμε γιατί βάλαμε ή αδικήσαμε. Εννοείται. Και το πάντα όπως λέμε στα προσωπικά μας κριτήρια. Τόσο σοκαρικές ταινίες. Μπορεί να υπάρξει που λέει ο λόγος άλλο. Κλασικά. Κάτω στην περιγραφή υπάρχουν και όλα τα social media του καναλιού, Instagram, Facebook, Twitter, Discord server, υπάρχουν όλα όπου πλέον ανεβαίνουν τα πάντα, ενημερώνεστε για τα πάντα εκεί πέρα, υπάρχουν πλέον και ειδήσεις, υπάρχουν τα πάντα όλα, μπορείτε να είστε εκεί, να μπείτε στην παρέα μας και να περνάμε τέλεια όλοι μαζί παρέουλα. Και για εσάς που δεν έχετε δει την προηγούμενη σεζόν του podcast, υπάρχει link στην περιγραφή από κάτω με όλα τα επεισόδια, θα υπάρχει link με τα επεισόδια, όλα playlist. Για να πάτε να το δείτε. Αυτά από εμάς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μας όρεξη. Και καλή μας όρεξη. Λάγκια.